Ιταλίας, με τον Γκάλι τερματοφύλακα του Φεράρα, Φρανσίνη, Κρύπα, Αλεμάο, Μπαρόνι, Κοραντίνι, Ντενάπολη, Καρέκα, Μαραντόνα και Σιλένσι, σε πλήρη σύνθεση δηλαδή η Νάπολη, και εδώ η Γιουβέντους, Τακόνι, Νάπολη, Μπονέτι, Γκαλία, Χούλιο Σεζάρ, Διαγκοστίνι, Χέσλερ, Μαρόκι, Καζιράκι, Μπάτζιο και Σκυλάτσι, η ενδεκάδα της Γιουβέντους που αντιμετωπίζει. Άλλαξε τους τρεις ξένους της, πήρε τον Λούπρο από την Πολόνια, τον Ντεμάρκι, τον Τικάνιο και άλλους. Εδώ ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, ένα από τα αποκτήματα της Γιουβέντους, που είναι το επιθετικό, αποτελεί μαζί με τον Σκυλάτη το επιθετικό δίδυμο της μεγάλης κυρίας. Μια Γιούβε που έχει κατακτήσει 22 πρωταθλήματα, 8 κύπελα στην Ιταλία, έχει αναδειχθεί μία φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης, μία φορά κυπελούχος και δύο UEFA, έχει πάρει όλους τους τίτλους που υπάρχουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σε αντίθεση με την Νάπολη που έχει ένα φτωχότερο παλμαρέ, έχει κερδίσει δύο φορές το πρωτάθλημα Ιταλίας και τρεις φορές το κύπελο, μία φορά το κύπελο UEFA. Άρχισε όμως το παιχνίδι εδώ στο Σαν Πάολο μπροστά σε 70.000 θεατές, με την Γιουβέντους τώρα να επιχειρεί την πρώτη της επίθεση. Εδώ με τον Διαγκοστίνη δεν περνάει παλιά, αφήνει την μπάλα ο Διαγκοστίνη να βγει πλάγιο, Σκυλάτσι και πλάγιο για την Νάπολη αυτή τη φορά, κάτω από τις αποδοκιμασίες των οπαδών τους. Από πλευράς Γιουβέντους ακολούθησαν τη μεγάλη κυρία από το Τωρίνο ως εδώ την Νάπολη, γύρω στις 2.000 θεατές που είναι απομονωμένοι σε μια άκρη της εξέδρας. Προσπαθούν και αυτοί να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα υπέρ της ομάδας τους, αλλά βέβαια η συντριπτική πλειοψηφία των θεατών είναι Ναπολιτάνη. Χούλιο Σεζάρ τώρα για τη Γιουβέντους, Διαγκοστίνη, παλιά για τον Καζιράκη, πλάγιο για την Νάπολη. Αποδοκιμασίες εδώ για τον Καζιράκη, καθώς πέταξε την μπάλα ακόμα πιο μακριά. Ζεστός και υγρός καιρός συγχρόνως εδώ στην Νάπολη, έβρεξε πριν από 2 ώρες περίπου, αλλά υπάρχει αρκετή ζέστη και πολύ υγρασία. Αλεμάω τώρα για την Νάπολη, κακό κοντρόλ, Διαγκοστίνη, προσπάθησε ο Μαρόκι, χάθηκε η μπάλα, ο Αλεμάω τώρα πίσω για τον Μπαρόνι, παλιά του Σιλένσι για τον Κρύπα, πάντα ο Κρύπα, ο Ραντίνι, αλλαγές της μπάλας από τους Ναπολιτάνους, Αλεμάω και φάουλ της Τέκης Νάπολη σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Αλεμάω. Εδώ ο Βραζιλιάνος διεθνής της Νάπολη, Αντώνιο Αλεμάω. Ο Μαραντόνα στο φάουλ. Δεύτερο λεπτό στο Σαν Πάολο και η Νάπολη σε ένα φάουλ με τον Μαραντόνα. Προσπαθεί να βρει μέσα στην περιοχή και βρίσκει τον. Γίνεται το σουτ τελικά από τον Νάπολη και έχουμε πλάγιο τώρα πάλι για την Νάπολη. Εδώ Σκυλάκι. Αλεμάω. Από τον Κοραντίνη πίσω στον Τζοβάνι Γκάλι, τον καινούριο τερματοφύλακα της Νάπολη που αντικατέστησε τον Τζουλιάνι. Αποκτήθηκε φέτος από τη Μίλαν. Η Νάπολη πάλι στο προσκήνιο με τον Σιλέντσι. Δυνατό μαρκάρισμα από τον Νάπολη και έχουμε καινούριο φάουλ υπέρ της Νάπολη. Ο Νάπολη είναι ο δεξιός μπακ της Γιουβέντους. Το φάουλ πάλι ο Μαραντόνα. Ευκαιρία ο Μαραντόνα, διώχνει ο Χούλιο Σεζάρ. Προσπαθούν οι γηπεδούχοι να πούμε ότι ο αγώνας για το Super Cup γίνεται πάντα στην έδρα του πρωταθλητή, γι' αυτό γίνεται και εδώ στην Νάπολη. Offside έχει υποδείξει ένας από τους δύο επόπτες που είναι
ο Παντοβάν, ο άλλος είναι ο Ραμικόνε, διαιτητής ο Λόγκι από την Ρώμη. Ένας διεθνής διαιτητής με 173 διαιτησίες στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής στην Ιταλία. Νάπολη σέντρα τώρα για τον Σκυλάτη, εύκολα ο Γκάλι μπλοκάρει. Φραντσίνη τώρα για την Νάπολη. Βρίσκει το Μαραντόνα, ωραίο κοντρόλ του Αργεντινού. Μακρινό σουτ και πολύ καλό μακρινό σουτ από τον Καρέκα, η μπάλα out. Εδώ ο Τακόνι. Πίσω ξαναδούμε αυτό το ωραίο σουτ του Βραζιλιάνου, του Αντώνιο Καρέκα, που έδωσε την μπάλα out. Ήταν η πρώτη καλή φάση σε αυτό το παιχνίδι μετά από τα πρώτα 5 λεπτά. Καζιράκι την κεφαλιά, ελέγχει ο Κρύπα, είναι και ο Χέσλερ κοντά. Η μπάλα πλάγια για την Νάπολη. Ο Κρύπα στο πλάγιο. Μαραντόνα. Έκοψε ο Νάπολη. Προσπαθεί ο Σκυλάτη και ξεφεύγει. Κάνει και το shootout. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι πολλά τα νέα πρόσωπα και στις δύο ομάδες εφέτος. Η Juventus έχει αλλάξει και προπονητή. Ο Ντίνο Τζοφ πήγε στη Λάτσιο. Στον πάγκο της μεγάλης κυρίας κάθεται ο Μάι Φρέντι, ο τεχνικός που πέρσι ήταν στην Πολόνια. Έφυγαν και οι τρεις ξένοι παίχτες που είχε πέρσι η Juventus. Ο Πορτογάλος ο Βάρος και η Σοβιετική Αελεηνή Κοφιέζα Βάροφ. Οι δύο ξένοι φέτος της Juventus είναι ο Χούλιο Σεζάρε, εδώ τον βλέπετε, και ο Τόμας Χέσλερ της Κολονίας. Να δούμε τώρα αυτό το κόρνερ που έχει δύσει η Νάπολη με τον Μαραντόνα στο 7ο λεπτό. Διώχνουν οι Ιουβεντίνοι, η μπάλα στο Σκυλάτσι. Προσπαθεί να φύγει ο Κασιράγκη, αλλά έχουμε πλάγιο από απόκρουση του Φραντσίνη. Πάλι ο Κασιράγκη. Πιο πολλές φορές αναπληρωματικός πέσει με τη Γιούβε. Τώρα ο Λεμάο φέτος ίσως καθιερωθεί στην επιθετική γραμμή της Juventus. Ο Γκάλι τώρα, Φεράρα, Μπαρόνι, Ντενάπολη, Σιλέντσι και πλάγιο για την Νάπολη. Την Νάπολη εδώ στο πλάγιο. Μαραντόνα, την Νάπολη. Προβολή αλλά και φάουλ από τον Γκαλία. Και ο Μαραντόνα στο φάουλ. Ο την Νάπολη στο φάουλ. Βρίσκει τον Αλεμάο. Και φεύγει ο Κρύπα μέχρι την περιοχή και έχουμε γκολ. Έχουμε το γκολ. Έχουμε το γκολ για την Νάπολη. Στο 7ο προς 8ο λεπτό από τον Καρέκα, που επωφελήθηκε αυτές τις έξι της παλιάς και μπήκε στην περιοχή. Θα το ξαναδούμε ασφαλώς. Πανηγύρια στις εξέδρες. Ξανά κοιτάξτε, ο Καρέκα σκόθηκε. Έγινε μια ανατροπή. Τελικά η μπάλα κατέληξε στον Σιλέντσι, που είναι ο σκόρερ του τέρματος. Να λοιπόν ο Σιλέντσι, το νέο απόκτημα της Γιούβε, της Νάπολη, που ανοίγει το σκορ σε αυτόν τον τελικό εδώ στο Σαν Πάολο, στον αγώνα για το υπερκύπελο της Ιταλίας. Εδώ ο Σιλέντσι αποκτήθηκε από τη Ρετζιάνα έναντι 500 εκατομμυρίων δραχμών εφέτος και όλοι θεωρούν ότι θα έχει την καριέρα που είχε ο Σκυλάτσι στην Γιουβέντους. Ένα φτάξι δηλαδή που προήλθε από μια μικρή ομάδα, άσημη, χωρίς όνομα, αλλά που θεωρείται ταλέντο και ότι είναι δυνατόν να ακολουθήσει τα βήματα του Σκυλάτσι, παρόμοια πορεία με το Σκυλάτσι στη Γιουβέντους.
Λοιπόν, ο Σιλένς λοιπόν ανοίγει το σκορ για την Νάπολη που προηγείται 1-0 στον αγώνα για το υπερκύπελο της Ιταλίας, στον αγώνα μεταξύ της πρωταθλήτριας Νάπολη και της κυπελούχο Ιουβέντους. Ο Μπονέτη εδώ για την Ιουβέντους. Χούλιο Σεζάρ. Παλιά για τον Σκυλάτσι που φρορείται στενά από τον Φεράρα και η μπάλα καταλήγει στον Γκάλι. Αλεμάω. Εδώ ο τεχνικός της Ιουβέντους, ο Μαϊφρέντι. Ο Χέσλερ τώρα που δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής. Παλιά για τον Μπάτζιο, άλλαξε αυτός με τον Μαρόκι, πάλι Μπάτζιο. Ο Αλεμάο κόβει πριν προλάβει ο Γκαλία. Πάντα Αλεμάο. Και μπάλα πλάγια για την Ιουβέντους. Διαγκοστίνη άλλαξε με τον Χέσλερ. Διαγκοστίνη παλιά. Κερδίζουν οι Ναπολιτάνοι. Μαραντόνα. Βρίσκει ωραία τον Καρέκα. Χάνει την μπάλα αυτός από τον Νάπολη. Δε Νάπολη με Χέσλερ και δίζεται Νάπολη, Μαραντόνα. Πολύ ωραία μπροστινή παλιά για το Σιλένσι. Βγαίνει πολύ ο Τακόνι με τα πόδια και διώχνει. Ο Καζιράκη κάνει μια τυφλή κεφαλιά όπου δεν υπάρχει κανείς συμπαίχτης του. Και έτσι πάλι οι γηπεδούχοι με τον Ντενάπολη και τώρα τον Μαραντόνα που δείχνει να έχει κέφια σήμερα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Καρέκα, πάλι Μαραντόνα. Σιλένσι. Λάθος έγινε από τους Ιουβεντίνους, πάλι ο Μαραντόνα. Παλιά μέσα στην περιοχή για τον Καρέκα. Προσπαθεί να περάσει, τον κλείνουν οι αμυντικοί. Και τώρα ο Γκαλία στον Μαρόκι, στον Χέσλερ συγγνώμη, που κερδίζει φάουλ από τον Αλεμάο, ο οποίος δέχεται και τις αυστηρές παρατηρήσεις του Ιταλού, του διαιτητή του Λόγκη. Και τώρα ο Μάτζο. Χέσλερ, Μπάτζο, αλλαγή παιχνιδιού για τον Νάπολη, ο δεξιόπακ της Ιουβέντους. Νάπολη, Σκυλάτσι, Νάπολη, έκοψε ο Αλεμάο. Αλεμάο, Καρέκα, δεν περνάει παλιά στον Αλεμάο και εδώ ο Τακόνι. Χούλιο Σεζάρ και Γκαλία τώρα. Ο Μαρόκι για τον Χέσλερ. Θα δούμε τι θα κάνει ο Γερμανός. Γυρίζει τον Μπάτζο. Παλιά του Μπάτζο για τον Γκαλία, χάθηκε η μπάλα. Δε Νάπολη. Μαραντόνα. Και πάλι Ιουβέντους με τον Χέσλερ. Αφήνει στο Μπάτζιο. Έκοψε ο Σιλένσι και από τον Ντενάπολη πίσω στον Γκάλι. Ο Σιλένσι με τα πλούσια σωματικά προσόντα. Αλεμάο. Άλλαξε με τον Κρύπα, Αλεμάο πάντα, Καρέκα. Προωθείται ο Φραντσίνη. Και έχουμε πλάγιο για την Νάπολη από την κόντρα που έκανε ο Νάπολη. Ο Κρύπα στο πλάγιο. Μαραντόνα και Χέσλερ εκεί. Τελικά ο Κρύπα γίνεται κάτοχος της μπάλας.
Την Νάπολη, έκοψε ο Γκαλία. Και πίσω η μπάλα στον Γκάλι από τον Μπαρόνι. Αλεμάο, οργανωτής του παιχνιδιού της Νάπολη, όπως ήταν και της Βραζιλίας. Σιλέντσι. Γκαλία. Μαρόκι. Ωραία παλιά για τον Ντιαγκοστίνη. Να δούμε αν θα προλάβει. Όχι. Είναι και κάπως ύστερος ο αγωνιστικός χώρος από τη βροχή που έπεσε πριν από 2 ώρες περίπου εδώ στην Νάπολη. Και έχουμε φτάσει στο 15ο λεπτό. Νάπολη, Γιουβέντους 1-0 για το υπερκύπελλο της Ιταλίας. Με γκολ του Σιλέντσι από το 5ο λεπτό. Η Νάπολη πάντα πιο δραστήρια. Δε Νάπολη. Έχασε ο Γκαλία. Καρέκα, Μαραντόνα, Καρέκα. Ωραία ο Καρέκα, έρχεται γρήγορα ως πατριώτης του Χούλιο Σεζάρ που αποκτήθηκε φέτος από την Μομπελιέ. Χέσλερ. Ονομαχή με τον Μαραντόνα και έχουμε φάου. Εδώ ο Μαραντόνα. Μαρόκι για τη Γιουβέντους. Καζιράκι, προβολή και φάουλ από τον Μπαρόνι. Εδώ ο Καζιράκι. Μπάτζιο. Μαρόκι και νέο φάουλ του Μπαρόνι επάνω στον Σκυλάτσι. Εδώ ο Τωτό Σκυλάτσι. Ο Μπάτζιο στο φάουλ για την Γιουβέντους, 16 προς 17 λεπτό. 1-0 πάντα κερδίζει η Νάπολη. Σκυλάτσι κάνει το 1-2 που τελικά κόβεται από παρέμβαση του Μπαρόνι. Χούλιο Σεζάρ, Μαρόκι. Παλιά για τον Καζιράκη. Είναι κοντά ο Μπαρόνι και αφήνει την Παναβιάου. Εδώ ο Καζιράκη, Πιερλουίτη Καζιράκη, 23 ετών. Και εδώ Αλεμάο στην οργάνωση μιας ακόμα επίθεσης για τη Γιουβέντους, για την Νάπολη. Κοραντίνη, Δε Νάπολη, Αλεμάο. Κοραντίνη, Σιλέντσι, Αλεμάο, λάθος, κερδίζει ο Σκυλάτσι. Μαρόκι. Παλιά για τον Ντιαγκοστίνη. Δυνατή, δεν την προλαβαίνει ο διεθνής μέσος της Γιουβέντους. Εδώ του είδη Ντιαγκοστίνη. Μπήκε στην δεκάδα της Εθνικής Ιταλίας στους τελικούς του τελευταίου Μουντιάλε όταν χτύπησε ο Αντσελότη. Έμεινε ως το τέλος, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την και ομάδα της χώρας του στον τελικό, όπως ήταν το όνειρο όλων των Ιταλών τυφώζει. Εδώ ο Μαϊφρέντι, ο Λουίτζι Μανφρέντι, ανήσυχο στον πάγκο της Γιούβε, στο πρώτο του μεγάλο παιχνίδι με την Γιούβε. Μαραντόνα. Παλιά του Φραντσίνη, λάθος, ελέγχει ο Χούλιο Σεζάρ. Και ο Τακόνι. Χέσλερ τώρα. Μαρόκι, Μπάτζιο, ωραία η ελιγμή του Μπάτζιο, κακή συνεννόηση όμως με τον Καζιράκη, με τον Γκαλία που είχε προωθηθεί, εδώ ο Σιλέντσι, Μαραντόνα, έχασε από τον Χούλιο Σεζάρ, λάθος όμως και του Βραζιλιάνου της Γιουβέντους, προσπίση του Καρέκα, Μαραντόνα. Βρίσκονται πολύ εύκολα ο Καρέκα με τον Μαραντόνα. Κάνει και το σούτ, ωραία, έξυπνα ο Μαραντόνα βλέποντας το τακόνι έξω από την αιστεία του. Είναι αυτές οι εμπνεύσεις του μεγάλου αυτού ποδοσφαιριστή που ξεσηκώνει τις εξέδρες, όπως συμβαίνει και αυτή τη στιγμή. Είχε δει τον τακόνι έξω από την αιστεία, προσπάθησε τον πλασάρι, αλλά η μπάλα έφυγε out. Να ο Μαραντόνα εδώ.
Ξανά η φάση, κοιτάξτε. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Ταγκόνιτη. Το κατάφερε, αλλά δεν ήταν εύστοχο το πλασάρισμα. Δεν Νάπολη τώρα. Έχασε από τον Μαρόκι, λάθος η παλιά του. Υπάρχει πρόβλημα στη μεσαία γραμμή της Γιουβέντους. Πολλές λανθασμένες μεταβιβάσεις μέχρι στιγμή, στα αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Διαγκοστίνη πίσω στον Τακόνι. Έσλερ. Μαρόκι. Μπάντζο. Ναπολιτάνοι βγαίνουν κερδισμένοι από τις κόντρες. Ο Ντενάπολη τώρα με την μπάλα στον Μαραντόνα, λάθος η πάσα. Βλέπετε ότι ο Μαραντόνα δεν έχει προσωπικό αντίπαλο. Πηγαίνει πάνω του όποιος είναι πιο κοντά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πήγε ο Χούλιο Σεζάρ. Άλλες φορές θα πάει ο Γκαλί, άλλες φορές ο Μαρόκι. Μπονέτη τώρα για τη Γιουβέντους. Προσπαθεί να βρει τον Κασιράγκη, κερδίζει αυτό στην κεφαλιά. Έκοψε ο Φραντσίνη, πάλι ο Κασιράγκη. Αλεμάο, Μπαρόνι. Και Κοραντίδη. Κρύπα για την Νάπολη. Καρέκα, Αλεμάο. Ντενάπολη, Καρέκα. Παλιά στον Σιλένκι που είναι ο Σάιτ, αλλά δεν υποδεικνύεται. Και είναι το 2-0. Είναι το 2-0 για την Νάπολη σε ένα συνδυασμό που ακινητοποίησε την άμυνα της Γιουβέντους. Υπήρχε όμως ο Σάιτ στο ξεκίνημα της φάσης. Ποτέ ο Σάιτ στον Σιλένκι που δεν καταλογίστηκε από τον επόπτη. Οι Γιουβεντίνοι δεν διαμαρτύρονται. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Κοιτάξτε, φεύγει ο Σιλένκι. Η άποψή μου είναι ότι είχε τοποθετηθεί πριν από τους αμυντικούς του. Εν πάση περιπτώσει το γκολ μετράει. Είναι το δεύτερο γκολ της Νάπολη από τον Καρέκα εδώ, που κάνει το 2-0 για την Νάπολη. Κοιτάξτε, οι Γιουβεντίνοι σήκωσαν τα χέρια υποστηρίζοντας ότι ο Σιλένκι βρισκόταν στη θέση offside. Ο Σιλένκι όμως έφυγε. Έκανε την παλιά στον αφρούρητο Καρέκα που δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στην κενή εστία. Ο Καρέκα ήταν σε κανονική θέση όταν σκοράριζε, γιατί πήρε την μπάλα από το ίδιο ύψος ίσως και από μπροστά από τον Σιλέντζη. Και έτσι έχουμε λοιπόν με γκολ του Σιλέντζη στο 8 και του Καρέκα στο 20 την Νάπολη να προηγείται με 2-0 της Γιουβέντους στο υπερκύπελο Ιταλίας. Και μέχρι στιγμής λοιπόν φαίνεται ότι διατηρείται η παράδοση που θέλει την πρωταθλήτρια να κερδίζει την Κεπελούχο. Αυτό έχει συμβεί και τις δύο προηγούμενες φορές που συναντήθηκαν η πρωταθλήτρια με την Κυπελλούχο Ιταλίας. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί και τώρα μια τρίτη φορά, καθώς η Νάπολη προηγείται της Γιουβέντους με 2-0 εδώ στο Σαν Πάολο, σε έναν αγώνα που σας προσφέρει απευθείας στο Mega Channel. Και τώρα πάλι η Νάπολη μπροστά με το Σιλένκι, εκτελεστή του πρώτου τέρματος της Νάπολη και δημιουργό του δεύτερου, να προσπαθεί να κάνει κάτι για την Νάπολη. Έχουμε τον Μαραντόνα τώρα που κερδίζει, που τελικά είναι πλάγιο για την, εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Κοιτάξτε, έφυγε ο Σιλένκι, μπορεί να έφυγε και από πίσω. Τώρα που ξαναβλέπω τη φάση, μπορεί να έφυγε από κανονική θέση. Το γεγονός είναι ότι ο Σιλένκι ετοίμασε τον γκολ στον Καρέκα, που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0 όπως βλέπετε κι εσείς. Και έτσι τώρα έχουμε συνέχεια του παιχνιδιού στο 22ο λεπτό με τη Γιουβέντους να χάνει 2-0 από την Νάπολη. Μια Γιουβέντους που εμφανίζεται χλωμή μέχρι στιγμής εδώ στο Σαν Πάολο, σε αντίθεση με την Νάπολη που έχει καλύτερο ρυθμό, έχει μια σταθερότερη απόδοση, χωρίς να παίζει πολύ γρήγορα. Οι μέσαίοι της έχουν κερδίσει το χώρο του κέντρου. Υπάρχει μια άριστη συνεννόηση Μαραντόνα Καρέκα, αφού παίζουν αρκετά χρόνια μαζί πια, ο Βραζιλιάνος με τον Αργεντινό. Φαίνεται όμως ότι κόλλησε πάρα πολύ καλά κοντά τους και ο Σιλένκι, αυτός ο νεαρός που αποκτήθηκε από την Ρετζάνα εφέτος, και όλα δείχνουν ότι θα είναι αποκάλυψη στο ιταλικό πρωτάθλημα. Για να δούμε τη συνέχεια. Εδώ έχουμε ένα φάουλ υπέρ της Νάπολη τώρα.
ένα φάουλ που δεν βιάζονται να εκτελέσουν οι Ναπολιτάνοι. Ο Αλεμάου τελικά, κοιτάξτε, ναι, έφυγε κανονικά ο Σιλένση. Βιάστηκα να πω ότι ήταν offside. Έφυγε κανονικά. Ήταν λάθος των αμυντικών της Γιουβέντους που θέλησαν να κάνουν το τεχνητό offside χωρίς επιτυχία. Τελικά ξανά ο συνδυασμός του Σιλένση με τον Καρέγκα που κατέληξε στο δεύτερο γκολ της Νάπολη. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τον Χούλιο Σεζάρ να διώχνει. Τον Σκυλάτσι να προσπαθεί να βρει τον Γκαλία. Ο Γκαλία μονομαχεί με τον Μπαρόνι. Τελικά ο Μπαρόνι κερδίζει. Διώχνει ο Φεράρα. Ο Μπονέτι ελέγχει. Δίνει στον Μαρόκι. Καθυράκι. Τον έκοψε ο Κοραντίνη. Καρέκα τώρα. Μαραντόνα. Σκυλάτσι προσπαθεί να κάνει κάτι. Μαρόκι και Αγκοστίνη. Χούλιο Σεζάρ. Λάθος η παλιά του σε ένα χώρο που είναι μόνο οι πατριώτες του Αλεμάου. Και αυτός τελικά βγάζει την μπάλα κόρνερ. Πήγε να γλιτώσει το out. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να κοντρολάρει την μπάλα και ο Αλεμάου. Έβγαινε out. Έκανε κακό κοντρόλ καθώς γλιστράει και λίγο το χορτάρι από τη βροχή που είχε πέσει. Και έτσι χάρισε, θα λέγαμε, ένα κόρνερ στη Γιουβέντους. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Νάπολη. Εδώ ο Γκάλι, ο Τζοβάνι Γκάλι, εκτελείται το κόρνερ. Έδιωξε ο Χούλιο Σεζάρ, επαναφέρει. Και έχουμε νέο κόρνερ για τη Γιούβε. Εδώ ο Χούλιο Σεζάρ, ο Βραζιλιάνος σέντερ μπακ της Γιουβέντους, αποκτήθηκε όπως είπαμε από τη Μονπελιέ φέτος. Αφήνει την μπάλα στον Ντε Αγκοστίνη. Ο Ντε Αγκοστίνη λοιπόν είναι στο κόρνερ για τη Γιουβέντους. 25ο λεπτό. Νάπολη Γιουβέντους 2-0. Κεφαλιά του Καζιράγκη διώχνει ο Αλεμάο. Γκαλία για τον Χέσλερ που δεν έχει φανεί καθόλου μέχρι στιγμής. Πάλι Γκαλία. Μπονέτι. Παλιά για τον Καζιράγκη έκοψε ο Μπαρόνι. Του πάρα στο Σιλένση. Λάθος του Σιλένση. Ελέγχει ο Χέσλερ. Μπάτζο. Γκαλία. Σκυλάτσι. Κερδίζει φάουλ από τον Φεράρα που είναι ο προσωπικός του αντίπαλο. Εδώ ο Τσίρο Φεράρα. Παλιά του Μπάτζιο που δεν βρίσκει το Σκυλάτσι. Μαραντόνα με Καρέκα τώρα. Μαραντόνα. Ντε Νάπολη. Μαραντόνα. Σιλένση. Με δύο Γιουβεντίνους. Κερδίζει πλάγιο από τον Ντε Αγκοστίνη. Εδώ ο Σιλένση. Ο Αντρέα Σιλένση, 23 μόλις ετών. Και εδώ ο Μαραντόνα στο πλάγιο. Στον Αλεμάο. Είναι ο Κρύπα από εκεί. Δίνει στον Κοραντίνη. Αλεμάο. Μαραντόνα, Σιλένση, Μαραντόνα. Ο Ψάιτ είναι ο Μαραντόνα, υποδεικνύει ο επόπτης. Ο Τακόνι ανενόχλητα. Ο ενόχλητος μαζεύει την μπάλα. Δίνει στον Μπονέτι για να συνεχίσει το παιχνίδι ενώ πλησιάζουμε στο ημίωρο και η Νάπολη προηγείται της Γιουβέντους με 2-0 εδώ στο Σαν Πάολο. Ο Καθυράκη με το μεγάλο άλμα κερδίζει ακόμη μια κεφαλιά από τους αντιπάλους του αμυντικούς χωρίς αποτέλεσμα. Ο Γκαλία επαναφέρει. Αυτή τη φορά ο Παρόνι διώχνει μπροστά από τον Καθυράκη. Μαραντόνα. Αλεμάο. Κρύπα.
Αλεμάου. Μπαρόνι. Φεράρα. Μαραντόνα Φεράρα. Είναι φανερή υπεροχή των Ναπολιτάνων στο κέντρο του γηπέδου. Κέρδισε ο Κορατίνη, δίνει για τον Χαρέκα που γλιστράει όμως. Εδώ τα κόνη. Και εδώ ο Χέσλερ που πέρασε αριστερά. Χούλιο Σεζάρ. Γιαγκοστίνη Χέσλερ. Γαλλία, Χούλιο Σεζάρ. Αλλάζει παιχνίδι για τον Νάπολη. Μπάτζιο. Ωραία προσποίηση του Μπάτζιο. Ανοίγει όμως την μπάλα. Τελικά τη χάνει. Μαραντόνα. Και φάουλ που του κάνει ο Ντιαγκοστίνη. Έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα αγώνα. Η Νάπολη προηγείται της Juventus 2-0 για το υπερκύπελο Ιταλίας. Τον αγώνα δηλαδή ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και την κυπελούχο Ιταλίας. Ένα αγώνα που σας προσφέρει ζωντανό από το Σαμπάδο της Νάπολη, το Mega Channel. Αλεμάω. Για Νάπολη. Σιλέντσι. Και έχουμε πλάγιο για τη Juve. 30 προς 31 λεπτό, όπως βλέπετε κι εσείς. Εδώ Σιλέντσι. Θυμίζει λίγο τον Ανδρέα Καρνεβάλε που έδωσε στη Ρώμα η Νάπολη, του οποίου τη θέση πήρε τώρα αυτός εδώ στην πρωταθλήτρια Ιταλίας. Μπάτζιο Μαρόκι προσπαθεί με τη μία να βγάλει τον Μπονέτη, αλλά είναι πολύ δυνατή παλιά. Έχουμε πλάγιο για τη Νάπολη. Αλεμάω τώρα. Είναι φανερό ότι η Νάπολη διαθέτει ένα πιο ομοιογενές σύνολο. Η Juventus ίσως με περισσότερα νέα στελέχη στην δεκάδα της δεν έχει μονταριστεί ακόμα σαν σύνολο όπως πρέπει. Εδώ Μαραντόνα έκλεψε και κάνει μια σέντρα σου τελείως άστατη. Εδώ ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Είδαμε και τον πάγκο της Νάπολη. Ο Σκυλάτσι που έχει διάθεση αλλά δεν έχει άξιους συμπαραστάτες, ούτε και καλή τροφοδοσία μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Εδώ τον έκοψαν οι αμυντικοί. Πάρα πολύ ωραία τα κουνιά του Μαραντόνα για τον Καρέκα, για τον Κρύπα, συγγνώμη, που κερδίζει ένα φάουλ από το μαρκάρισμα του Νάπολη. Εδώ ο Μάσιμο Κρύπα σφαδάζει στο έδαφος από το δυνατό μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Νάπολη. Μια μικρή διακοπή για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον μέσο της Νάπολη. Κοιτάξτε πάλι πως ο νούμερο 2 της Juventus, ο Νάπολη, πήρε το πόδι του Κρύπα που αυτή τη στιγμή σηκώνεται για να συνεχίσει το παιχνίδι. Δροσίστηκε και λίγο, κάνει αρκετή ζέστη εδώ στην Νάπολη σήμερα. Είναι μια υγρή και ζεστή βραδιά. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Στο 33ο προς 34ο λεπτό η Νάπολη προηγείται της Juventus με 2-0 και εδώ Μαραντόνα στην εκτέλεση ενός φάου. Βγαίνει ο Τακόνη, διώχνει με γροθιές ενώ ερχόταν ο Μπαρόνι. Μαρόκι στον Γαλλία, αυτός στον Ντιαγκοστίνη, Γαλλία. Φλίαροι οι Τωρινέζοι δεν έχουν δημιουργήσει ούτε μια ευκαιρία μέχρι στιγμής. Έκοψε ο Κορατίνη, Μαραντόνα. Παλιά για το Σιλέντσι. Έχει βγει ο Τακόνη, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του. Τελικά ο Μπάτζιο κερδίζει φάουλ από το μαρκάρισμα του Ντενάπολη.
Ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις εδώ οι δυο διεθνείς, Μπάτζιο και Ντενάπολη. Σκυλάτσι, Γαλλία. Οι Ναπολιτάνοι κέρδισαν την μπάλα. Συνδυασμένη προσπάθεια του Ντενάπολη με τον Φραντσίνη. Και τώρα ο Μαραντόνα, Καρέκα, τον καταδιώ και ο Χούλιο Σεζάρ. Δύο Βραζιλιάνοι μονομαχούν. Μαραντόνα. Και πάλι ο Κρύπα. Μαραντόνα. Και φάουλ που του γίνεται από τον Κασιράκη. Εδώ Μαραντόνα. Μια ακόμη διακοπή για να προσπερθούν οι πρώτες βοήθειες στο Μαραντόνα. Κοιτάξτε πάλι τη βάση. Ο Μαραντόνα προσπάθησε να ξεφύγει. Ο Κασιράκη του έκανε αυτή την προβολή και τον έριξε στο έδαφος. Τον βοηθάει τώρα να σηκωθεί ο Καρέκα. Και έχουμε φάουλ για την Νάπολη με τον Αλεμάο εδώ. Που αφήνει στον Μαραντόνα την εκτέλεση του φάουλ. Κόβει ο Χούλιο Σεζάρ πριν φτάσει η μπάλα στον Μαρόνι. Κασιράκη. Μαρόκι. Λάθη κάνουν πολλά οι Γιουβεντίνοι. Δεν υπάρχει συνεννόηση ανάμεσά τους, ειδικά στους παίκτες της μεσαίας γραμμής. Όπου βέβαια είναι ακόμη νωρίς, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν εδώ στην Ιταλία, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια πρόβλεψη ότι η Juventus θα έχει πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Κρύπα τώρα για την Νάπολη. Και νέο φάουλ που του γίνεται από τον Νάπολη. Εδώ ο Νάπολη, ο δεξιός μπακ της Γιουβέντους και εδώ ο Αλεμάο. Και ο Μαραντόνα κοντά στην μπάλα, να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής. Είναι και ο Καρέκα, οι τρεις ξένοι της Νάπολη. Τελικά ο Μαραντόνα παίρνει φόρα. Εδώ ο Τακόνι φτιάχνει το τείχος του. Ο Μαραντόνα με την μπάλα, ίσως πασάρει στον Αλεμάο για κανένα σουτ μακρινό. Για να δούμε, εδώ ο Μαραντόνα, πάντα. Και ο Αλεμάο κοντά του, σε θέση βολής. Τελικά ο Αλεμάο το σουτ στα χέρια του Τακόνι. Εκνευρισμένος ο Στέφανο Τακόνι, έχει δεχθεί δύο γκολ από κακές στιγμές της άμυνάς του. Μαρόκι. Πάντα Μαρόκι, μόνο στο Μαρόκι. Σκυλάτσι. Κυνηγάει και τα πόδια ο αντίπαλός. Πάντα ο Σκυλάτσι προσπαθεί μόνος του να κάνει κάτι αφού δεν έχει συμπαράσταση από συμπαίκτες του. Και το μόνο που καταφέρει να κερδίσει ένα φάουλ που στοιχίζει και μια κίτρινη κάρτα. Να δούμε σε ποιον. Στον Τσίρο Φεράρα νομίζω. Το προσωπικό αντίπαλο του. Ναι, είναι ο Φεράρα. Ο προσωπικός αντίπαλος του Σκυλάτσι που δέχεται την κίτρινη κάρτα. Να υπάρχει λοιπόν ξανά που προσπάθησε μόνος το Σκυλάτσι να τρυπήσει την άμυνα της Νάπολη. Είχε δύο αντιπάλους απέναντί του. Προσπάθησε να τους ξεγελάσει. Τελικά κέρδισε το φάουλ. Ένα φάουλ που κατέληξε σε κίτρινη κάρτα στον Φεράρα. Και εδώ ο Λουίτζι Μαϊφρέντι, ο τεχνικός της Juventus που διαδέχτηκε τον Τίνο Τζοφ. Σαν άγαλμα και κυριολεκτικά έχει καρφωθεί και κοιτάζει τους παίκτες του. Ανέκφραστος τελείως. Εδώ ο Μπάτζιο που μάλλον θα είναι ο εκτελεστής του φάουλ για τη Γιουβέντους. Να δούμε. Είναι και ο Διαγκοστίνη πίσω από τον Μπάτζιο. Πέντε λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Μπάτζιο και Διαγκοστίνη. Να δούμε ποιος θα είναι εκτελεστής. Εκτελεί ο Μπάτζιο. Γκολ. Ευνηδιάζεται ο Γκάλι και είναι το γκολ για τη Γιουβέντους. Από την άψογη αυτή εκτέλεση του φάουλ από τον Μπάτζο βρήκε κάποιο πέρασμα ανάμεσα στο τείχος
Θα δούμε ξανά την φάση εδώ. Ρομπέρτο Μπάτζιο σκοράρει για τη Γιουβέντους. Το πρώτο επίσημο γκολ του Μπάτζιο για τη Γιουβέντους. Κάνει το σκορ 2-1 και δίνει άλλη τροπή στο παιχνίδι. Στο 41 λοιπόν. Να δούμε από πού πέρασε η μπάλα. Για να δούμε. Κοιτάξτε, εκτέλεσε ο Μπάτζιο, ο τερματοφύλακας, ο Γκάλι ευνηδιάστηκε, άρχισε να δει την μπάλα που πέρασε από ένα άνοιγμα ανάμεσα στο τείχος. Είχε θέση ο Γκάλι, αλλά φαίνεται ότι περίμενε την μπάλα στην αριστερή του γωνία και έτσι δεν πρόλαβε να αντιδράσει καθόλου σε αυτό το φάουλ του Μπάτζιο που έκανε το σκορ 2-1 και δίνει βέβαια άλλη τροπή στο παιχνίδι, καθώς η Γιουβέντους ξαναμπαίνει στον αγώνα αφού υπολείπονται περισσότερο από 45 λεπτά μέχρι τη λήξη του. 2-3 λεπτά δηλαδή για το πρώτο μικρόνο και ολόκληρο το δεύτερο. Εκνευρισμένος εδώ ο Κρύπα. Οι σκόρες 8 Σιλέντζι, 20 Καρέκα για την Νάπολη και στο 38ο Μπάτζιο για τη Γιουβέντους. Έχουν διαμορφώσει το σκορ 2-1 επέρ της Νάπολη μέχρι στιγμής. Εδώ παλιά για τον Κρύπα. Κόβει ο Νάπολη, η μπάλα πλάγια για την Νάπολη. Αλεμάω. Πάντα αλεμάω. Offside αυτή τη φορά ο Σιλέντζι. Μπάτζιο σκόρερ της Γιουβέντους σε οργανωτικό ρόλο. Παλιά για τον Χέσλερ που δεν έχει φανεί καθόλου ο Γερμανός της Γιουβέντους. Πολλοί είπαν όταν έγινε αυτή η μεταγραφή ότι ο Χέσλερ δεν είναι ο παίκτης που θα ενισχύει σημαντικά την μεγάλη κυρία του Ιταλικού πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής δικαιώνονται, αν και είναι βέβαια πολύ νωρίς. Οπωσδήποτε υπήρχαν στη διεθνή αγορά καλύτερη παίκτες από τον Χέσλερ, παίκτες που μπορούσε ένας Ανιέλη να αγοράσει. Ποντάρισε κάποια στιγμή στον Ντούγκα, δεν τον πήρε τελικά, τον Βραζιλιάνο της Φιωρεντίνα. Είχε ακουστεί το όνομα του Ντέταρη παλιότερα. Ο Ντέταρη κατέληξε στην Μπολόνια. Τελικά τα αφεντικά της Γιούβε προτίμησαν τον Χέσλερ, να δούμε αν θα δικαιωθούν. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, διώχνει ο Γιουβεντίνη όπως όπως, κάνει το σούτ ο Μπαρόν, είναι offside ο Σιλέντζι. Ένα offside που δεν υπέδειξε ο επόπτης, γεγονός που προκαλεί τις διαμαρτυρίες των παιχτών της Γιουβέντους. Εδώ ο Τακόνι αγριοκοιτάζει τον επόπτη. Νάπολη για τον Καζιράκη, περνάει πάνω στο σκυλάτσι. Καζιράκη τον κόβει σε πλάγι ο Μπαρόνι. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Νάπολη Γιουβέντους 2-1. Αγώνας για το υπερκύπελο Ιταλίας που σας προσφέρει απευθείας από το στάδιο Σαν Παόλο της Νάπολη το Mega Channel. Μαραντόνα. Ανατρέπεται από τον Πάτζο. Έχουμε φάουλ για την Νάπολη. Εδώ Diego Maradona. Και Νάπολη για τον Κρύπα. Παλιά για τον Κοραντίνη. Έκοψε ο Νάπολη. Τελικά ο επόπτης σηκώνει ο Σάι τον σκυλάκι. Και βλέπουμε εδώ ότι για το πρώτο ημίχρονο από τα 43 λεπτά έχουν παιχθεί 22 λεπτά καθαρό ποδόσφαιρο. Εδώ ο Σκυλάτσι. Αλεμάω. Μαραντόνα. Για τον Κρύπα που δεν είναι offside, πάλι στον ύπνο πια αντιάμεσα της Γιουβέντους. Κρύπα με την περιοχή, Κρύπα πάντα. Περνάει και τον Τακόνι και κάνει το 3-1 για την Γιουβέντους, για την Νάπολη. Ένα λεπτό που τελείωσε το ημίχρονο. Το σκορ γίνεται 3-1 από τον Μάξιμο Κρύπα. Με αυτή την πάρα πολύ όμορφη ατομική προσπάθεια που θα ξαναδούμε. Εδώ ο Κρύπα πανηγυρίζει έξαλα. Κάνει λοιπόν που η Νάπολη ξανακάνει τη διαφορά
τα δύο γκολ. Εδώ πάλι ο Κρύπα στο replay του τρίτου γκολ της Νάπολη. Κοιτάξτε τι ωραία πέφτει το Τασκόνη με διαδοχές προσποιήσεις και πλάσανε στο άδειο τέρμα για να κάνει το 3-1 για την Νάπολη που τη φέρνει πάρα πολύ κοντά στο υπερκύπελο της Ιταλίας. Ξανά η φάση, κοιτάξτε το γκολ του Κρύπα, το οποίο έγινε το σκορ 3-1 στο 44 λεπτό. Ξανά το γκολ του Κρύπα. Η ωραία προσποίηση στον Τασκόνη και ανάμεσα σε δύο Γιουβεντίνους φέρνει την μπάλα στα δίχτυα της Γιουβέντους κάνοντας το 3-1 και μειώντας πάλι τις ελπίδες της Γιουβέντους που τις είχε δει να αυξάνουν όταν μείωσε ο Μπάτζο πριν από 5 λεπτά σε 2-1. Η Νάπολη τώρα με τον Μαραντόνα, Αλεμάο. Παλιά για τον Σινέλση, περνάει τον Τασκόνη που έχει εκεί πάρα πολύ. Σινέλση στο άδειο τέρμα και είναι το 4-1 για την Νάπολη. Κάνει κόμπλη διαδοχικά, λάβει τον παιχτό της Ιουβέντους. Αυξάνουν το σκορ συνέχεια μέσα σε 2 λεπτά. Είναι το κυρία Σάπολη να πετύχει 2 γκολ και το σκορ να γίνει 4-1. Η Νάπολη λοιπόν όλα δείχνουν ότι θα είναι υπερπρωταθλήτρια Ιταλίας για το 1990. Δύο διαδοχικά γκολ μέσα σε 1,5 λεπτό. Μετέτρεψαν το σκορ από 2-1 σε 4-1 υπέρ της Νάπολης. Κοιτάξτε το συνέστημα πως κερδίζει την μονομαχία του από τον Τασκόνη που είχε βγει πάρα πολύ έξω από την αιστεία του. Είχε μεταβληθεί σε μπακ αφού οι αμυντικοί του τον είχαν πουλήσει, θα λέγαμε, για μία ακόμη φορά. Και ξανά το τέταρτο γκολ της Νάπολης από μεγάλη απόσταση με αυτό το γυριστό σουτ του συνέστημα που τίνει να γίνει μορφή αυτού του αγώνα. Έχει πετύχει ήδη 2 γκολ, έχει δημιουργήσει ένα τρίτο για την Νάπολη. Αυτός ο νεαρός παίχτης που αποκτήθηκε από μια μικρή ομάδα, τη Ρετζάνα, και όπως είπαμε και στην αρχή, όλοι λένε ότι θα ακολουθήσει τα ίχνη του Σκυλάτσι στην Γιουβέντους. Θα βγει από την αφάνεια δηλαδή και θα δημιουργήσει μεγάλο όνομα στο τελικό ποδόσφαιρο. Ο Ντενάπολη τώρα διώχνει όπως την μπάλα, ο διευθυντής κοιτάζει το ρολόι του που να ανασταλείψει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η Νάπολη προηγείται με 4-1 της Γιουβέντους στον αγώνα για το υπερκύπελο Ιταλία. Εδώ ο διευθυντής Λουίτζι Λόγκι, ο Μαραντόνα γυρίζει στον Γκάλι, αυτός τον Κρύπα, σκόρερ του τρίτου γκολ της Νάπολη. Έχουν περάσει και 2 λεπτά από την κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και τώρα ο διευθυντής φυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η Νάπολη προηγείται της Γιουβέντους με 4-1 στο πρώτο ημιχρόνο του αγώνα για το υπερκύπελλο Ιταλίας χάρη σε γκολ των Σιλένση στο 8 και στο 44, του Καρέκα στο 20, του Κρύπα στο 41, ενώ για τη Γιουβέντους είχε μειώσει στο 38 μπάτσιο με φάουλ. Αυτά για το πρώτο ημιχρόνο από το Σαν Πάολο. Θα επανέλθουμε για την συνέχεια του αγώνα για το δεύτερο ημίχρονο μετά από λίγα λεπτά. Ο παίκτης που αποκτήθηκε φέτος από τη Γιουβέντους τον πήρε από την Μπολόνια συγκεκριμένα και τώρα λοιπόν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με την Γιουβέντους στη σέντρα και τον Γκαλία εδώ στην πρώτη επίθεση για τους Γιουβεντίνους που θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι ούτως ώστε αν όχι να ανατρέψουν τουλάχιστον να μειώσουν το βαρύ σε βάρος του σκορ με το οποίο χάνουν από την Νάπολη το 4-1. Ένα 4-1 που διαμορφώθηκε από το σωστό, μεθοδικό και πολύ καλά οργανωμένο παιχνίδι των Απολιτάνων σε αντίθεση με τους Γιουβεντίνους που έχουν κενά σε όλους τους γραμμές. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στους νέους παίχτες που έχει στην δεκάδα της Γιουβέντους, οι οποίοι όμως δεν είναι και πάρα πολύ, είναι τρεις ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ο Χούλιο Σεζάρ, ο Χέσλερ και ο Μπάτζο, σε αντίθεση με την Νάπολη που είχε δύο καινούριους παίκτες, ο ένας ήταν ο Βραβίλακας ο Γκάλι και ο άλλος ήταν ο Σιλέντσι. Η Νάπολη που παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη σαν σύνολο στο πρώτο ημίχρονο και δίκαια έφτασε να προηγείται με 4-1 αφού εκμεταλλεύτηκε θαυμάσια και τα πολλά λάθη των αμυντικών της Γιουβέντους. Τελικά είναι ο Φορτουνάτο που μπήκε στη θέση του Τόμας Χέσλερ και όχι ο
και όχι ο Δεμάρκη. Ο Φορτουνάτο λοιπόν μπήκε στη θέση του Τόμας Χέσλερ, ένας παίκτης που ήταν και πέρσι στην δεκάδα της Μεγάλης Κυρίας, ενώ εδώ έχουμε τώρα μία προειδοποίηση στον Ρομπέρτο Γκαλία για κίτρινη κάρτα που δέχεται για αυτό το φάουλ που έκανε στον Κρύπα. Ο Κρύπα που έχει δεχτεί πολλές φιλοφρονήσεις από τους αντιπάλους στο σημερινό παιχνίδι. Φιλοφρονήσεις εισαγωγικά φυσικά. Αλεμάω τώρα για την Νάπολη, την Νάπολη. Λάθος η παλιά του, ο Φορτουνάτο έκοψε, Γκαλία προσπαθεί να βρει τον Κασιράγκη. Έρχεται τον Ντενάπολη, πάντα αθόρυβος αλλά ουσιαστικός, όπως και με την Εθνική Ιταλία, έτσι και με την Νάπολη. Κοραντίνη, Αλεμάω. Θαυμάσιος ο Αλεμάω στο ρόλο του οργανωτή του παιχνιδιού της Νάπολη, ανοίγει για τον Σιλένσι. Σιλένσι με τον Διαγκοστίνιο, Σιλένσι. Τελικά κερδίζει κόρνερ. Ο πληθωρικός αυτός νεαρός παίκτης της Νάπολη, εδώ τον βλέπουμε, τον Ανδρέα Σιλένσι, 23 ετών. Και έχει μπει και ο Ντεμάρκη στη θέση του Μπονέτη τελικά. Έκανε δύο αλλαγές λοιπόν ο Μάι Φρέντι. Μαραντόνα τώρα εδώ, Μαραντόνα. Γίνεται η σέντρα, κεφαλιά στα χέρια του Τακόνι από τον Μπαρόνι. Έκανε λοιπόν τις δυο του αλλαγές ο τεχνικός της Γιουβέντους, ο Μάι Φρέντι, έβαλε τον Ντεμάρκη στη θέση του Μπονέτη, ο Μπονέτη που δεν πήγε και τόσο καλά σαν λίμπερο, και τον Φορτουνάτο στη θέση του Χέσλερ που δεν είχε πάει καθόλου καλά. Εδώ τώρα ο Κασιράγκη είπε στην περιοχή, κάνει απευθείας το σούτ ακίνδυνο για τον Γκάλι. Η Νάπολη πάλι με τον Αλεμάο να βρίσκει τον Μαραντόνα. Ο Μαρόκι τώρα γίνεται κάτοχος της μπάλας, δίνει στο Μπάτζο. Μπάτζο μαρκάρεται δυνατά από τον Ντενάπολη και κερδίζει φάουλ. Εδώ ο Ρομπέρτο Μπάτζο στοίχισε ένα δισεκατομμύριο στην Γιουβέντους για να τον πάρει από την Φιωρεντίνα. Ξανά η φάση που κατέληξε σε φάουλ υπέρ του Μπάτζιο από το σπρόξιμο που είδατε που του έκανε ο Ντενάπολη. Ο Μπάτζιο είναι εκτελεστής του φάουλ, είναι δίπλα του και ο Διαγκοστίνη. Εδώ ο Μπάτζιο. Πάνω στο τείχος η μπάλα. Από το σουτ. Εδώ ο Μπαρόνι, αλλά ήταν offside του, άφησε ο διαιτητής αφού δεν πήγε μπάλα σε παίκτης Γιουβέντους. Αλεμάω για Μαραντόνα. Ντενάπολη, Μαραντόνα. Ντενάπολη, ωραία παλιά. Και out. Είδαμε και τον Ντενάπολη να γυρίζει πίσω. Ο Φορτουνάτο για τον Κασιράγκη. Κασιράγκη. Και έχουμε κόρνερ για την Γιουβέντους. Πεντηκοστό λεπτό. Νάπολη Γιουβέντους 4-1 σε αγώνα που σας μεταδίδει απευθείας στο Mega Channel. Εδώ ο Σκυλάτσι εκτέλεσε ένα κόρνερ. Περνάει μπάλα για τον Μπάτζο. Τελείως άστοχη η σέντρα. Άου. Αποδοκιμάζεται ο Ρομπέρτο Μπάτζο. Εδώ τον παρηγορεί κάπως στον Ντενάπολη. Ξανά
έπιασε την μπάλα, τη βρήκε με το καλάμι ο Μπάτζο. Ριάντι με το κούντε πια και την έστειλε απελπιστικά out. Δεν άπολη τώρα. Αλεμάω. Στο Μαραντόνα. Αλεμάω. Βλέπετε τώρα Μαραντόνα κινείται σε όλους τους χώρους του γηπέδου, του αγωνιστικού χώρου. Όπως πάντα άλλωστε και με την Αργεντινή. Κρύπα. Αλεμάω. Κρατάει την μπάλα. Οι κόντες ευνοούν τελικά τους Ναπολιτάνους. Μαραντόνα. Καρέκα Μαραντόνα. Σιλέντσι. Μαραντόνα. Διώχνει ο Διαγκοστίνη. Αλεμάω. Δεν πέρασε την παλιά του για τον Κρύπα. Ο Γκαλία που κινείται από δεξιά τώρα. Τελικά κέρδισα πάλι να απολυτάνει με τον Μπαρόνι, αλλά ήταν offside ο Μαραντόνα. Μαρόκι. Μαρόκι. Δεν πέρασε την παλιά του για το σκυλάτσι. Φραντσίνη Μαραντόνα, Φραντσίνη. Γαλλία, Μπάτζιο. Λάθος, κερδίζει ο Ντενάπολη. Άλλαξαν ο Καρέκα με το Μαραντόνα. Αλεμάω τώρα. Αλεμάω, Κρύπα. Αλεμάω. Πλάγια η μπάλα για την Juventus. Εδώ Αλεμάω. Η Juventus τώρα με τον Ντεμάρκη. Παλιά για τον Μπάτζο. Πολύ δυνατή. Έχουμε φάουλ μάλλον ή out, θα δούμε. Πάση περιπτώσει η μπάλα για την Νάπολη. Είναι φάουλ, ναι, είναι φάουλ που έκανε ο Μπάτζιο. Νάπολη Γιουβέντους 4-1, ενώ έχουν περάσει και 10 λεπτά από το δεύτερο ημίχρονο. Στον αγώνα για το υπερκύπελλο Ιταλία, στο Super Coppa. Έκοψε ο Ντεμάρκη, Σιλέντσι, τον Νάπολη Αλεμάω. Φάουλ που του γίνεται από τον Φορτουνάτο. Εδώ ο Λουίτζι Μαϊφρέντι, τεχνικός της Γιουβέντους. Αλεμάω. Και από τον Κοραντίνη πίσω στον Γκάλι. Έρθει στην κεφαλιά ο Χούλιο Σεζάρ, πηδάει ο Τωτό, αλλά η μπάλα περνάει. Στο μεταξύ ο υπόπτης έχει υποδείξει offside και έχουμε τώρα την Νάπολη με τον Μαραντόνα να ξεκινάει μια νέα επίθεση. Καρέκα προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μαραντόνα, έκοψε ο Χούλιο Σεζάρ, Κοραντίνη, μπαίνει στη φάση ο Καζιράκης, πρόχνει, κάνει και ένα σούτ, αλλά η φάση έχει σταματήσει διότι υπάρχει φάουλ του Καζιράκη στον αντίπαλό του. Εδώ ο Πιερλουίτζι Καζιράκη. Ξανά η προηγούμενη φάση με τον φάουλ του Καζιράκη επάνω στον Κοραντίνο. Έχουν περάσει και 12 λεπτά από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν βλέπουμε σπουδαίο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής για το δεύτερο μέρος. Η Νάπολη παραμένει καλύτερη της Γιουβέντους. Το 4-1 φαίνεται να επαναπάβει τους Ναπολιτάνους και να έχει απογοητεύσει τους Γιουβεντίνους.
Θα δούμε τώρα ο Νάπολη εδώ. Φεράρα. Αλεμάου. Παλιά για τον Κρύπα που σημειώνεται σε θέση offside. Τώρα έφερε ο τεχνικός της Juventus, ο Μαϊφρέντι, τον Γκαλία επάνω στον Κρύπα. Στο πρώτο μήχρονο ο Κρύπα φεύγοντας από αριστερά αλώνιζε κυριολεκτικά, δεν είχε κανένα αντίπαλο. Θα λέει κανείς ότι ο Μαϊφρέντι αντιμετωπίζει την Νάπολη σαν να μην την έχει ξαναδεί. Δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά του για τη Juventus, πάντως το γεγονός είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά στον πάγκο της μεγάλης κυρίας. Ένας πάγκος που έχει πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Και η αδελφή Ανιέλη, που είναι και τα αφεντικά της Juve, είναι όπως είπαμε πολύ απαιτητική και δεν θα διστάσουν να κάνουν το προχώρηση σε αλλαγή τεχνικού αν η ομάδα δεν ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες που έχουν οι οπαδοί της από αυτήν και τις απαιτήσεις. Απαιτήσεις που είναι πάρα πολύ μεγάλες εδώ ο Ντεμάρκη, αφού η Juventus, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει τα πάντα. Όλους τους τίτλους στην Ιταλία, τα περισσότερα από τα θύματα 22, όλους τους ευρωπαϊκούς τίτλους, ακόμα και το διηπειρωτικό κύπελο το 1984 όταν ανοίξε την Αρχεντίνος Juniors στο Τόκιο. Είναι μια ομάδα θρύλος από την οποία δικαιολογημένα υπάρχουν πολλές απαιτήσεις. Αλλά αυτό το ξεκίνημά της για τη νέα σεζόν απόψε εδώ στο Σαν Πάολο της Νάπολη δεν είναι καθόλου καλό, σε αντίθεση με την Νάπολη που δικαιώνει απόλυτα τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ιταλίας και απόψε. Θα θυμίσουμε ότι η Νάπολη έχει συγκληρωθεί στο κύπελλο πρωταθλητριών με αντίπαλο την Σλίβεν της Βουλγαρίας, ενώ αντίπαλος της Γιουβέντους στο κύπελλο κυπελούχων, πρώτος αντίπαλος, θα είναι η Ουγγρική Ούιπεστ, η οποία μάλιστα έχει στείλει και κατάσκοπο τον τεχνικό της, τον παλιό διεθνή φόρτ, τον φόρτ της Εθνικής Ουγγαρίας στις δύο δεκαετίες, τον Μπένε. Ο Ούγγρος τεχνικός ασφαλώς δεν θα πρέπει να ανησυχεί ιδιαίτερα βλέποντας αυτή τη Juventus, που αν παρουσιαστεί έτσι το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης, δεν αποκλείεται να έχει πολλά προβλήματα ακόμη και με την όχι ιδιαίτερα δυνατή Ουγγρική Ούιπεστ στον πρώτο γύρο του κυπέλλου της περίπου. Στο παιχνίδι μας όμως έχουμε φτάσει στο 65ο λεπτό. Η Νάπολη πάντα μπροστά με 4-1 της Juventus. Μια Juventus που εξακολουθεί να αντιδρά τελείως σπασμωδικά, ανεμικά θα έλεγα. Ίσως δεν πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει το 4-1, δεν κάνει όμως και προσπάθειες να φέρει ένα πιο αξιοπρεπές σκορ. Θα δούμε τώρα τι θα κάνει εδώ ο Πάτσιο, κερδίζει ένα φάουλ για την ώρα. Ο Πάτσιο που είναι αρκετά δραστήριος, έχει πετύχει και το goal της Juventus super foul στο 38. Φάουλ λοιπόν για τη Juventus με εκτελεστή τον Μπάτζιο που το κέρδισε. Εμφάνιστο η μπάλα περνάει από όλους, είναι μια επικίνδυνη φάση στα καρέ του Γκάλι και καταλήγει out. Εδώ ο Τζοβάνι Γκάλι, ο καινούριος τερματοφύλακας της Νάπολη, αντικατέστησε τον Τζουλιάνι. Εδώ το φάουλ του Μπάτζιο με πολύ φάλτσο έξισε το κεφάλι του Φορτουνάτο που ανέβησε την μπάλα, σίγουρα θα σκοράριζε. Με την τροχιά που είχε η μπάλα, ένα απλό άγγιγμά της θα μπορούσε να τη στείλει στα αλήθεια. Τελικά όμως πέρασε out και έχουμε συνέχεια τώρα με τον Αλεμάο. Η Νάπολη τώρα πάντα μπροστά, παλιά για τον Σιλέντσι, μονομαχή με τον Χούλιο Σέζαρ που διώχνει αλλά στα πόδια του Ντενάπολη, Μαραντόνα, Αλεμάο. Έβγαλε ο Ντεμάρκη, έδωσε στον Φορτουνάτο.
παλιά για τον Σκυλάτσι που δεν τον βρίσκει τελικά. Κρύπα για την Νάπολη. Και Νάπολη, Μαραντόνα, Μαρόκι. Και Νάπολη, Μαραντόνα. Βγαίνει ο Τακόνι και αποκλούει σαν μπακ με το κεφάλι σε αυτή τη βαθιά παλιά που είναι στον Καρέκα, αφού οι αμυντικοί του είχαν εφηβιαστεί πάλι. Έτσι βγήκε και στο τέταρτο γκολ, μόνο που έχασε την μπάλα και έδωσε την ευκαιρία στον Σιλένσι να σκοράρει για τέταρτη φορά. Και έχουμε τώρα φάουλ που κάνει ο Κρύπας στον Καζιράκη. Στα χέρια του Γκάλι μπάλα με αυτή την εκτέλεση του φάουλ από τον Μπάτζο. Γαλλία. Χούλιο Σεζάρ. Φορτουνάτο. Διαγκοστίνη. Καζιράγκη. Κόβεται, Αλεμάο. Αλεμάο, Μαραντόνα. Παλιά για τον Κρύπα, στεγενό χώρο, φεύγει ο Κρύπα. Δυνατά ο Γκαλία επάνω του, κάνει και προσποιήσεις και τελικά γυρίζει στον Χούλιο Σεζάρ. Νάπολη. Φορτουνάτο. Μαρόκι. Λάθος παλιά, κακή συνεννόηση για πολλωστή φορά ανάμεσα στους μεσαίους και στους επιθετικούς της Γιουβέντους. Και Νάπολη. Καρέκα. Που τον έχει αναλάβει ο Ντεμάρκη τώρα. Φορτουνάτο. Γαλλία. Σκυλάτσι. Γαλλία. Προσπαθεί να περάσει. Κάνει προβολή ο Φεράρα. Κερδίζει την μπάλα από τον Νάπολη. Ο Φασνάντο Ντενάπολη εδώ, διεθνής μέσος της Νάπολη. Αλεμάο. Κρύπα. Έχασε ο Μαραντόνα από τον Μαρόκι. Καθυράγκη τώρα. Μαρόκι. Πάλι Καστηράκη. Γίνεται σέντρα και κόρνερ από τα πόδια του Μαρόνι. Ένα ακόμη κόρνερ για την Juventus που χάνει 4-1 από την Νάπολη στο υπερκύπελο, στον αγώνα για το υπερκύπελο της Ιταλίας, το Super Coppa, που σας προσφέρει σε ζωντανή μετάδοση από το Σαν Πάολο της Νάπολη το Mega Channel. Ο Μπάτζιο στο κόρνερ βρίσκει τον Γκαλία. Πάλι Μπάτζιο. Τελικά κάνει από εκεί τη σέντρα. Παλά έρχεται στον Διαγκοστίνη. Και τώρα ο Καρέκα σε αντεπίθεση για την Νάπολη. Έχει κοντά τον Χούλιο Σεζάρ, δύο Βραζιλιάνοι μονομάχους. Ντενάπολη. Καρέκα, Ντενάπολη. Καρέκα, Ντενάπολη. Κοραντίνη. Έγινε το λάθος από τον Νάπολη, τώρα ο Κοραντίνη στον Καρέκα, αυτός τον Αλεμάο. Μαραντόνα. Μαραντόνα σε θέση για σούτ, το κάνει, πάρα στυπάσει από τον Χούλιο Σεζάρ, Αλεμάο. Σέντρα στα καρέ, περνάει, μπάλα και διώχνει σε κόρνερο Γκαλία. Κά λοιπόν που ξυπνάει για το δεύτερο ημίχρονο σιγά σιγά η Νάπολη. Και ζει ένα κόρτερ, εδώ ο Γκαλία που απέκτησε με κεφαλιά την μπάλα σε κόρτερ, ξανά η φάση, κοιτάξτε το Μαραντόνα, έκανε ένα σούτ, κοντράει την μπάλα στα πόδια του Χούλιο Σεζάρ, ήρθε στον Αλεμάο. Σέντρα και κεφαλιά του Γκαλία έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Ο Μαραντόνα στο κόρνερ. Δύο
διώχνουν οι Γιουβεντίνοι πάλι σε κόρνερ με τον Νάπολη. Ο Μαραντόνα σε ένα ακόμη κόρνερ για την Νάπολη. Έρχεται ο Σιλέντια αλλά κάνει φάουλ στο Χούλιο Σεζάρ. Σταματάει η φάση μέσα στα καρέ της Γιουβέντους, που προσπαθεί να βγει τώρα στην επίθεση με τον Δε Αγκοστίνη. Φορτουνάτο Μαρόκι. Έκοψε ωραίο Αλεμάο. Έδωσε τον Φεράρα. Αυτό στον Ντενάπολη που βρίσκει τον Μαραντόνα. Ωραία μπαλιά του Μαραντόνα για τον Καρέκα. Έκοψε ο Ντεμάρκι. Ντεμάρκι πάντα. Λάθος, κόβει ο Μπαρόνι. Κοραντίνι, Αλεμάο, Σιλέντσι. Βοηθάει και ο Ντενάπολη που φεύγει από δεξιά, αλλά κρατάει την μπάλα ο Σιλέντσι, τη δίνει στο Μαραντόνα. Σιλέντσι, χάνεται τελικά η μπάλα. Και τώρα η Γιουβέντους με τον Σκυλάτσι. Φορτουνάτο. Δε Αγκοστίνη. Νάπολη. Η σέντρα στα καρέ. Παραλίγο να γίνει κεφαλιά δικαιωρία. Ο Γκάλι και απέτρουσε. Έρχεται ο Δε Αγκοστίνη. Του κλέβει την μπάλα ο Δε Νάπολη. Τη δίνει στον Αλεμάο. Και τώρα η Νάπολη στην αντεπίθεση με τον Μαραντόνα. Καρέκα. Ανατρέπεται εκτός φάσης ο Μαραντόνα από τον Δε Μάρκη. Και έχουμε φάουλ για την Νάπολη. Πλησιάζουμε στο 70. Η Νάπολη προηγείται πάντα της Γιουβέντους με 4-1. Το παιχνίδι στο δεύτερο μήχρονο έχει πέσει κάπως συγκριτικά με το πρώτο. Η Νάπολη πάντα κρατάει την πρωτοβουλία στις κινήσεις. Είναι η καλύτερη ομάδα, η πιο οργανωμένη, η καλύτερα μονταρισμένη. Η Γιουβέντους κάνει πάρα πολύ κλωμές προσπάθειες αντεπίθεσης που συνήθως εξατμίζονται, θα λέγαμε, πριν φτάσουν στα καρέ του Γκάλι. Τώρα η Νάπολη έχει κερδίσει ένα φάουλ. Μαραντόνα και Αλεμάο είναι κοντά στην μπάλα. Τελικά κάνει μια παλιά μέσα στα καρέ για τον Καρέκα ο Μαραντόνα. Και κερδίζει φάουλ η Γιουβέντους γιατί ο Καρέκα σηκώνει ψηλά το πόδι. Κάνει επικίνδυνο παιχνίδι πρώτου Ντεμάρκη. Το φάουλ εκτελείται γρήγορα για τον Φορτουνάτο. Μαρόκι τώρα για τη Γιουβέντους. Μπάτζο. Για τον Σκυλάτσι. Πιο γρήγορα μπροστά του Φεράρα. Ο προσωπικός του αντίπαλο. Και έχουμε μια αλλαγή για την Νάπολη τώρα. Θα μπει με το νούμερο 14 ο Μάουρο και θα βγει με το νούμερο 11 ο Σιλέντσι. Χειροκροτήματα για τον νεαρό Σιλέντσι που πήγε πάρα πολύ καλά σε αυτά τα 70 λεπτά που έπαιξε. Το νέο απόκτημα, το έβριμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί της Γιουβέντους, τον απέκτησε από τη Ρεντζάνα και στα 70 λεπτά που έπαιξε πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε ένα. Για να αντικατασταθεί προφανώς λόγω κούρασης από τον Μάουρο. Διώχνει όπως όπως ο Αλεμάο. Ελέγχει ο Χούλιο Σεζάρ. Φορτουνάτο. Γκαλία. Νάπολη Γκαλία τώρα. Σκυλάτσι. Κάνει για μια ακόμη φορά την μπάλα. Κοιτάζει τον διαιτητή ζητώντας φάουλ. Επιμένει η Γιουβέντους με τον Χούλιο Σεζάρ. Λάθος η παλιά του. Και ο Μάουρο παλιά για τον Καρέκα. Έξω από την αιστεία του Τακόνι. Εύκολα το 5-1 για τη Γιουβέντους. Για μια ακόμη φορά η άμυνα της Γιουβέντους βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης. Και σε ρυθμό προπόνηση στην Νάπολη πετυχαίνει ένα ακόμα γκολ. Εδώ ο Πικόν
Φαλπέτο Μπιγκόν πανηγυρίζει το πέμπτο γκολ της Νάπολη που τη βγαίνει εδώ ο Καρέκα, που δέχεται τα συγχαρητήρια του Μάουρο, τον βλέπετε και συνεχεία του Φεράρα. Ήταν εύκολη δουλειά τον γκολ αυτό για τον Καρέκα, κοιτάξτε τη φάση. Μόνος του τελείωσε ο Πτακόνη, έκανε και δεν έκανε έξοδο, τι να κάνει κι αυτός, δεν ξέρει πότε η αμυντική του θα είναι στη θέση τους, πότε θα βρεθούν εκτός θέσεως, αναγκάζεται και βγαίνει από το τέρμα του. Εδώ ο Καρέκα πλασάρει πολύ άνετα τον Τακόνη και κάνει το 5-1 για την Νάπολη στο 72ο λεπτό του αγώνα. Δύο γκολ ο Καρέκα, δύο συνέντσι, ένα ο Κρύπα, κάνουν το σκορ 5-1, του δίνουν διαστάσεις τριάμβου για την Νάπολη, συντριβής για την Γιουβέντους. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχει κριθεί ο τίτλος του υποπροσφαθή Ιταλίας. Δεν μπορεί παρά να είναι η Νάπολη που προηγείται με 5-1 της Γιουβέντους εδώ στο Σαν Πάολο, στο γήπεδο της Νάπολης. Μπάτζιο τώρα για τη Γιουβέντους. Μπάτζιο πάντα. Έρχεται η μπάλα και από το σούτ του Μαρόκη φεύγει ελάχιστα out. Ενώ έκανε και την προσπάθεια ο Γκάλι, εδώ ο Μαρόκη, που έκανε αυτό το σούτ που ξαναβλέπετε. Πέρασε παρακάτω από τα πόδια των αμυντικών και έφυγε λίγο out από το αριστερό δοκάρι της, του Γκάλι. Ο Μαραντόνα εδώ δροσίζεται. Πανηγυρισμοί στις εξέδρες, ενθουσιώδης πανηγυρισμοί από τους Ναπολιτάνους για τον θρίαμβο της ομάδας τους στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της περιόδου εδώ στην Ιταλία. Η Νάπολη φτάνει σε ένα 5-1 επί της μεγάλης Γιουβέντους, που τώρα προσπαθεί να αντιδράσει. Παλιά κακή του Μαρόκη για τον Διαγκοστίνη. Από δοκιμασίες από τους οπαδούς της Νάπολη για τους Γιουβεντίνους, που τα έχουν κυριολεκτικά χαμένα. Εμφάνιση μικρής ομάδας έκανε εδώ στο Σαν Πάολο η μεγάλη Γιουβέντους και δίκαια χάνει από την Νάπολη με 5-1. Μια Νάπολη που μπορώ να πούμε ότι έπαιξε όπως ήθελε τη Γιουβέντους, και είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού αυτό ότι τα γκολ μπήκαν πάρα πολύ εύκολα. Ήταν τέτοια η κακή κατάσταση της άμυνα της Γιουβέντους, που οι Ναπολιτάνοι δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν 5 φορές στο στόχο τους, σχεδόν σε ρυθμό προπόνησης. Παρατηρήσεις τώρα του διαιτητού του Λόγκη προς τον Κασιράκη και φάουλ του Μαραντόνα, που δίνει στον Μάουρο, αυτό στον Κρύπα. Μαραντόνα, φάουλ που δεν σφυρίζεται. Κασιράκη, Σκυλάτσι, Μπάτζιο προσπαθεί να φύγει, τον κλείνει αντικανονικά ο Κοραντίνη και κερδίζει φάουλ. Βλέπει και την κίτρινη κάρτα ο Κοραντίνη από τον Λόγκη. Εδώ άδικα διαμαρτύρεται ο Κοραντίνη, ήταν καθαρό το φάουλ με πρόθεση. Εδώ ο Κοραντίνη εξακολουθεί να διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Το 5ο λεπτό, Νάπολη Γιουβέντους 5-1 στον αγώνα για το υπερκύπελλο Ιταλίας, που σας προσφέρει ζωντανό το Mega Channel από το στάδιο Σαν Πάολο της Νάπολη. Εδώ είδαμε και ένα απελπιστικά άστοχο σούτ του εδώ ο Λούκα Δε Μοντεζέβολο, που ήταν ο πρόεδρος της ΚΟΛ, της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, και πολύ σκεπτικός ο Μαϊφρέντι, πώς να μην είναι, η ομάδα του πάει χάλια. Και θα τολμούσα να πω ότι έχει και αυτός ευθύνη για την πολύ κακή εμφάνιση της Γιουβέντους στο σημερινό παιχνίδι. Βεβαίως έγιναν και πεδαριώδη λάθη από την άμυνά της. Εδώ Μαραντόνα τώρα για την Νάπολη σε μία ακόμα επίθεση. Κρατάει την μπάλα, περιμένει στήριγμα που βρίσκει στον Αλεμάο. Αλεμάο στον Ντενάπολη. Λάθος τώρα, οι Γιουβεντίνοι κερδίζουν με τον Φορτουνάτο που βρίσκει τον Κασιράκη.
Κασιράκη, καταδιώκεται από τον Αλεμάου, κρατάει την μπάλα, σπρώχνεται από τον Κοραντίνη, τελικά έγινε το σούτ από τον Μπάτζο, η μπάλα αποκρούστηκε από τον Γκάλι και τώρα πάλι η Νάπολη με τον Ντενάπολη. Παλιά στον Κρύπα που φεύγει από αριστερά για μια ακόμη φορά αφρούλητος, τον κυνηγάει ο Χούλιο Σεζάρ, Κρύπα. Καρέκα, Κοραντίνη, Κρύπα, Κοραντίνη, Μάουρο, χάνε την μπάλα και η Γιουβέντους με τον Κασιράκη. Ζήτη φάουλ από τον Κοραντίνη, γρήγορα στον Φορτουνάτο. Τι Αγκοστίνη. Κοιτάει από μακριά, η μπάλα απομακρύνεται. Μαραντόνα. Καρέκα. Μαραντόνα, Καρέκα. Κοιτάξτε τι ωραία συνδυάζονται ο Αργεντινός με τον Βραζιλιάνο. Μαρόνι. Αλεμάου. Ντενάπολη, Μαραντόνα. Προσπαθεί μόνο στο Μαραντόνα. Τελικά κόβεται. Δεν πάει να πίσω στο Τακόνι. Εδώ ο Μαραντόνα. Φορτουνάτο. Κασιράκη. Φορτουνάτο. Κυλάκη, Φορτουνάτο. Παλιά για το σκυλάκι δεν περνάει, έκοψε ο Φεράρα, Αλεμάο, Ντενάπολη. Παλιά του Φραντσίνη για τον Κρύπα που είναι offside. Και ο Φορτουνάτο τώρα. Κασιράκη. Μάτζο, ωραία στον Κασιράκη, κάνει το σούτ αυτός, αποκρούει ο Γκάλι σε καλή θέση. Εδώ ο Κασιράκη. Ντενάπολη. Μαραντόνα. Μάουρο, σιγά σιγά, έχει πέσει ο ρυθμός παιχνιδιού, κάνει και αρκετή ζέστη εδώ στην Νάπολη. Μαραντόνα. Καρέκα. Κρύπα. Ντενάπολη. Λάθος Κασιράκη για σκυλάκι. Πάλι ο Ντενάπολη το διορθώνει, αλλά με φάουλ. Καθώς σηκώνει πολύ ψηλά το πόδι του σκυλάκι. Φορτουνάτο. Σκυλάκι. Δεν υπάρχει καθόλου κίνηση στους παίκτες του Γιουβέντους και δίνει τις κόντες στο Σκυλάτσι. Φτάνει και τη σέντρα κόβει ο Κοραντίνη σε πλάγιο. Παίζουν πολύ αργά και στατικά οι παίκτες του Γιουβέντους. Ο Σκυλάτσι εδώ πιάνει το χέρι του, είχε και ένα πρόβλημα πριν από λίγο καιρό με το χέρι του. Και τώρα θα γίνει και η δεύτερη αλλαγή της Νάπολης. Θα μπει με το νούμερο 13 ο Ριτσάρντι στη θέση του Κρύπα. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Κρύπα στον πάγκο δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαιχτών του. Έπαιξε πολύ καλά, έβαλε και ένα γκολ. Και τώρα ο Σκυλάτσι να δίνει στον Γκαλία. Παλιά προς τον Κασιράκη. Γυριστό σούτ στα χέρια του Γκάλι. Φορτουνάτο τώρα για την Νάπολη. Χάθηκε η μπάλα. Μαρόκι. Μπάτζιο Μαρόκι μέσα στην περιοχή. Κάνει το σούτ. Το δοκάρι μπάλα, πολύ καλός συνδυασμός αυτός των Γιουβεντίνων. Η πρώτη τους καλή προσπάθεια επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο. Πραγματικά πολύ ωραία η προσπάθεια αυτή. Εδώ ο Μαρόκι που έκανε το σούτ στο δοκάρι του Γκάλι. Ξανά ο Αλεμάο τώρα μπροστά για τον Καρέκα. Χούλιο Σεζάρ. Την μπάλα πλάγια για την Νάπολη. Εδώ ο Μαϊφρέντι στον πάγκο.
φωνάζει κάποιες οδηγίες, τι να φωνάξει, κάνει 5-1 η ομάδα του. Παλιά για τον Φορτουνάτο, έχασε ο Χούλιο Σεζάρ, Μάουρο μέσα στα καρέα, Λεμάου, τελικά έδιωξε ο Μαρόκι. Από τους λίγους διακριθέντες της Ιουβέντους στο σημερινό παιχνίδι, κρατάει ο Φορτουνάτο. Κλέβει την μπάλα ο Αλεμάο και τώρα ο Ριτσάρδη στον Μάουρο, οι δύο αλλαγές στη Νάπολη. Πολύ ωραία βαρία του Μαραντόνα, έκοψε τον Ντεμάρκη και ο Μπάντζο. Μπάντζο πάντα με προσποιήσεις, βρίσκει τον Σκυλάτσι. Μπάντζο κρατάει την μπάλα και κερδίζει την πλάγια. Στην προηγούμενη φάση με το σούτ του Μαρόκη στα δοκάρια, στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γκάλι, ξανά το σούτ, βάλα στο δοκάρι και έφυγε. Σε ζωντανή μετάδοση τώρα με τον Ριτσάρδη να δίνει στον Καρέκα για το μαρκάρισμα από τον Φορτουνάτο. Καρέκα στο Αλεμάο, μπάλα στον Φεράρα, Αλεμάο, Δενάπολη, Μάουρο. Ξέφυγε από τον Γιακοστίνη, πάντα Μάουρο, ξεκούραστος και φρέσκος, Μάουρο. Έρχεται πάλι ο Γιακοστίνη, τελικά κάνει το γύρισμα ο Μάουρο στα αφόλια του Χούλιο Σεζάρ, που φεύγει τώρα μπροστά για την κυβέρνηση. Γρήγορα ο Φεράρα από το Σκυλάτσι για μία ακόμη φορά. Μαραντόνα, Καρέκα, λάθος. Η Γιουβέντους επίθεση με τον Φορτουνάτο, Κασιράκη, Γαλλία. Φορτουνάτο. Γύρισαν οι Ναπολιτάνοι, δεν υπάρχει ελεύθερος παίκτης τώρα. Μαρόκι και δίνει φάουλ από τον Καρέκα. Γαλλία, γύρισμα μέσα στην περιοχή, δεν μπορεί ο Κασιράκη, τον κόβει ο Φεράρα, ο Φεράρα, ναι. Και ο Μαραντόνα στην επίθεση για την Νάπολη, ενώ απομένουν 5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Νάπολη Γιουβέντους 5-1. Ντενάπολη, Αλεμάου, Αλεμάου, η μπάλα περνάει στον Μάουρο, πάλι Αλεμάου, πάρα πολύ ωραία αυτός βρίσκει τον Ριτσάρδη ξεπερνάει τον Νάπολη, γίνεται και σέντρα μέσα στα καρέα, ο Μαραντόνα είναι εκεί, να δούμε τι θα γίνει. Διώχνουν τελικά οι Γιουβεντίνοι με τον Ντεμάρκη, όπως όπως. Ο Μπαρόνι κερδίζει κεφαλιά, είναι στον Κοραντίνη, αυτός τον Ριτσάρδη, δεν τον παρακολουθεί όμως ο Καρέκα, έρχεται και κόβει ο Νάπολη, δίνει στον Φορτουνάτο. Καζιράκη, Μαρόκι και το Σκυλάτσι στα καρέο τοτό, για να δούμε, στριφογυρίζει τελικά, τον κόβει ο Κοραντίνη και δίνει στον Γκάλι. Μαραντόνα τώρα, μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα για το υπερκύπελλο της Ιταλίας. Μαραντόνα με την μπάλα. Αρχίζουν οι ετοιμασίες για την απονομή του υπερκυπέλου, αφού σε λιγότερο από 4 λεπτά ο διευθυντής Λόγκη θα σφυρίξει τη λήξη του και η Νάπολη θα είναι θριαμβεύτρια, όχι απλά νικήτρια του αγώνα αυτού που σας προσφέρει ζωντανό το Mega Channel. Ο Μάουρο τώρα παλεύει εκεί με τον Γιακοστίνη, ο Γιουβεντίνας κερδίζει την μπάλα, Φορτουνάτο. Νάπολη,
Μπάτζο ανοίγει πολύ την μπάλα, την κρατάει όμως. Μπάτζο πάντα. Σκυλάτζι Μπάτζο. Προσπαθώ να αλλάξω την μπάλα από πολλούς Ναπολιτάνους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κανείς σαν Γιουβεντίνας να βγει στα άκρα, να ανοίξει λίγο το παιχνίδι. Παίζουν συγκεντρωτικά πολύ οι Γιουβεντίνοι. Καρέκα τώρα, Αλεμάο, Καρέκα, κοιτάξτε την Νάπολη πόσο πιο καλά οργανωμένη είναι. Τελικά γίνεται η επίθεση με τον Σκυλάτσι για τη Γιουβέντους. Σκυλάτσι μέσα στην περιοχή με τον Κοραντίνη. Σκυλάτσι κάνει το shoot out. Καλή προσπάθεια του Σαλβατόρε Σκυλάτσι. Εδώ τον βλέπουμε. Απέφυγε τον Κοραντίνη, αλλά το shoot που έκανε ήταν άστοχο. Εδώ ο Τζοβάνι Γκάλι, τερματοφύλακας της Νάπολη. Σε δύο λεπτά θα τελειώσει και αυτή η συνάντηση. Η πρώτη επίσημη μεγάλη συνάντηση του Ιταλικού ποδοσφαίρου για τη νέα περίοδο. Ριτσάρντι Καρέκα Μαραντόνα. Παλιά που δεν περνάει, Γαλλία. Προλαβαίνει ο Κασιράκη, έρχεται ο Αλεμάο. Κερδίζει ο Κασιράκη. Επιμένει ο Αλεμάο. Κάνει ένα κίνδυνο σουτ σέντρα ο Κασιράκη στα χέρια του Γκάλι και συνέχεια με τον Φραντσίνη για τους Ναπολιτάνους. Φραντσίνη, Μάουρο, Φραντσίνη. Κανείς από όλους δεν έχει δυνάμεις για τρέξιμο. Τελικά εδώ βλέπουμε μια άποψη από τις θέσεις των επισήμων. Έχει κερδίσει φάουλ η Νάπολη. 48 λεπτά καθαρό παιχνίδι έχει γίνει σε αυτά τα 88 λεπτά μεικτού παιχνιδιού. Μαραντόνα έχασε από τον Γκαλία. Σκυλάτσι αρκετά πίσω. Γκαλία, Νάπολη, Φορτουνάτο, Καζιράκη. Λάθος πάσα, κόβει ο Ντενάπολη, δίνει στον Μάουρο. Μάουρο, Καρέκα. Μάουρο, Αλεμάο. Καρέκα ξεφεύγει, Καρέκα πάντα. Παλιά που αν περνούσε θα πήγαινε στο Μαραντόνα, αλλά έκοψαν οι Γιουβεντίνοι. Ο Φορτουνάτο εκεί πιέζεται από τον Αλεμάο, από τον Ριτσάρντι, συγγνώμη. Και τώρα ο Χούλιο Σεζάρ βγαίνει μπροστά για την Γιουβέντους. Χούλιο Σεζάρ, Μπάτζο. Παλιά για τον Σκυλάτσι μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Νάπολη. Γίνεται μια κακή συνεννόηση εκεί μεταξύ των Ναπολιτάνων, αλλά τελικά είναι τόσοι πολλοί και έχουν τον τοτό στη μέση. Του σηκώνει για να κερδίσουν την μπάλα. Φτάσαμε στο 90 λεπτό του αγώνα. Όπου να είναι ο διαιτητής θα στηρίξει τη λήξη του. Η Νάπολη είναι, ναι, στηρίζει τη λήξη του αγώνα ο διαιτητής Λόγκη και η Νάπολη είναι υπερπροταθλήτρια Ιταλίας. Κερδίζει εδώ στο Σαν Πάολο της Νάπολη την κυπελούχο Ιταλίας Γιουβέντους με 5-1 και συγχρόνως κερδίζει το υπερκύπελο Ιταλίας. Είναι η τρίτη ομάδα που κατακτά αυτό το τρόπαιο που έχει, ο θεσμός αυτός έχει μια ιστορία 3 ετών. Την πρώτη χρονιά το κέρδισε η Μίλαν, η πρωταθλήτρια Μίλαν, το δεύτερη η πρωταθλήτρια Ίντερ και οι δύο μιλανέζικες ομάδες νίξαν τη Σαμπντόρια στον τελικό των δύο προηγουμένων ετών. Αυτή τη φορά η πρωταθλήτρια Νάπολη συνεχίζει την παράδοση που θέλει τις πρωταθλήτριες να κερδίζουν. Συντρίβει και ολεκτικά τη Γιουβέντους, την κυπελούχο Γιουβέντους με 5-1. Την Γιουβέντους που είναι και κυπελούχος Ευρώπης και κερδίζει λοιπόν το υπερκύπελο Ιταλίας. Εδώ ο Ντε Αγκοστίνη αλλάζει φανέλα με κάποιο αντίπαλό του. Εδώ βλέπουμε τον, ακούμε μάλλον και βλέπουμε τον τεχνικό της Γιουβέντους, τον Λουίτζι Μαϊφρέντι, να δίνει, τον βλέπουμε τώρα εδώ, να δίνει μια συνέντευξη, χαμογελάει, αλλά ασφαλώς
θα πρέπει να είναι πάρα πολύ απογοητευμένος και πικραμένος από την ομάδα του. Σήμερα στην εφημερίδα την Καζέτα Ντελο Σπορτ έγραφε ότι είχε δηλώσει ότι και να χάσουμε η Γιουβέντους μπορεί να γίνει μεγάλη και όχι σε πολύ μεγάλο διάστημα. Ωστόσο το θέμα που έδειξε αυτή, που πρόσφερε η Γιουβέντους σε αυτό το σημερινό παιχνίδι, μάλλον δεν δικαιολογεί την αισιοδοξία του. Η Γιουβέντους για να γίνει μεγάλη θέλει πολλή δουλειά, έτσι όπως είναι εμείς τουλάχιστον σήμερα. Με όποιες επιφυλάξεις μπορεί να διατηρεί κανείς, επειδή ακόμα είμαστε στην αρχή της σεζόν, το γεγονός είναι ότι η Νάπολη θα πάρει τώρα το υπερκύπελο. Ο Μαραντόνα πλησιάζει στο τραπεζάκι που βρίσκεται το έπαθλο, το οποίο θα απονείμει ο πρόεδρος Λουτσιάνο Νιτσόλα. Είναι ο πρόεδρος της Ιταλικής, ας το πούμε, ΕΠΑΕ, όχι της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της Ομοσπονδίας που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Ο Λουτσιάνο Νιτσόλα λοιπόν θα απονείμει στον Διέγκο Μαραντόνα το υπερκύπελο Ιταλίας, που κατέκτησε υπεράξια συντρίβοντας τη Γιουβέντους με 5-1. Θα θυμίσουμε τα γκολ, στο 8ο Σιλέντη, στο 20ο ο Καρέκα έκαναν το 1 και το 2-0 για την Νάπολη. Μείωσε ο Μπάτζιο για την Γιουβέντους το 38. Στο 43 ο Κρύπα έκανε το 3-1 για την Νάπολη. Στο 44 πάλι ο Σιλέντη αποκάλυψε το αγώνα το 4-1. Το σκορ έκλεισε στο 72 ο Βραζιλιάνος Καρέκα με 5-1. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το Σιλέντη, το νεαρό Σιλέντη που αποκτήθηκε από την Ρετζιάνα, σαν αποκάλυψε το αγώνα με τα 2 γκολ που πέτυχε και το ένα που δημιούργησε. Άξια υπερπροταθλήτρια Ιταλίας η Νάπολη εδώ. Ένας-ένας οι παίχτες της σηκώνουν το έπαθλο ψηλά. Η Νάπολη λοιπόν είναι η υπερπροταθλήτρια Ιταλίας. Αποθεώνεται από 70.000 περίπου οπαδούς της εδώ στο Σαν Πάολο, στο γήπεδο στο οποίο παίζει η Νάπολη. Ο Τακόνι συγχαίρει τους αντιπάλους του υποτικά. Ο Μαραντόνα γίνεται αντικείμενο και αυτό θερμών εκδηλώσεων. Και εδώ δίνει και κάποιες συνεντεύξεις, όπως τον βλέπετε και εσείς στον σχολιαστή του καναλιού 5 της Ιταλικής τηλεόρασης. Με το κύπελο εδώ οι παίχτες της Νάπολη έχουν αλλάξει και φανέλες με κάποιους Γιουβεντίνους, κάνουν τον καθιερωμένο γύρο του θριάμβου, το κύπελο στα χέρια του Ντενάπολη και με αυτά τα πανηγυρικά στιγμιότυπα από πλευράς παιχτών της Νάπολη, η οποία είναι και υπερκυπελούχος Ιταλίας, κερδίζοντας τον τελικό την Γιουβέντους με 5-1. Θα κλείσουμε την μετάδοσή μας, μια μετάδοση που σας προσέφερε ζωντανά από το γήπεδο Σαν Πάολο της Νάπολης.